Και μετά το σύντομο διαφημιστικό μα διάλειμμα, επιστροφή στο Στάρ Πορείο Ελλάδο, στο στούντιό μα και στο καλωσόρισμα ενό νέου ανθρώπου, ο οποίο θέτει και αυτό υποψηφιότητα, ω υποψήφιο ε, δημοτικό σύμβουλο ε, του Δήμου Δράμας, με την παράταξη Πόλη και Ζωή και τον Κυριάκο Χαρακίδη. Είναι ο κύριο Πέτρο Δινάκη, τον οποίο και καλησπέριζω. Κύριε Δινάκη, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην παρέα σα και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να με γνωρίσει ο κόσμο που δεν με ξέρει προσωπικά, αλλά να με δούνε και αυτοί οι οποίοι με γνωρίζουν και προσωπικώ. Μάλιστα. Και φυσικά να εκτιμήσουμε τι προτάσει, τι θέσει, τι απόψει ενό νέου ανθρώπου, ο οποίο είναι. Δώστε μα λίγο, ποιο είναι αυτό ο νέο άνθρωπο που είναι σήμερα εδώ και διεκδικεί την ψήφο μα. Ε, είμαι γεννημένο στη Δράμα και γέννημα Θρέμα Δραμινός το 1981. Είμαι απόφοιτο του Βρετανικού Πανεπιστημίου Ντιμόνφορντ με τίτλο Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό τίτλο στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά. Ε, είχα ξεκινήσει και το Σύλλογο Ορκωτών Διοικητικών Λογιστών, mm. αλλά είναι κάτι το οποίο μετά τι στρατιωτικέ μου υποχρεώσει αποφάσισα να το αφήσω και να φθώ και να μείνω και να ζήσω στη δράμα. Mm. Και να ασχοληθώ με τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Ε, η... Μεγάλη απόφαση η επιστροφή στη δράμα. Πολύ μεγάλη. Mm. Ε, την αγαπώ την πόλη μου όμω, αγαπώ και την οικογένειά μου και ήθελα να μείνω εδώ πέρα δίπλα του και να του βοηθήσω όσο μπορώ. Ε, Κύρια μου η επαγγελματική δραστηριότητα είναι η εταιρεία Αντινάκη Πέτρο και ΣΥΕΕ που εδρεύει στη, στην Οδό Βεργίνα, στη Δράμα. Mm -hmm. Ασχολείται με υδραυλικά, είδη θέρμανση, οικοδομικά υλικά, πλακάκια, είδη γηνή, χρώματα και σε λιανικό και σε χονδρικό επίπεδο. Και έχω και μία ακόμα επιχείρηση που είναι το κατάστημα franchise τη εταιρεία VattenVolt. Ε, Στην Καβάλα, στη, επί τη η οποία ουσιαστικά προμηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά συστήματα και φορτιστέ αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό τα καινούργια που έχουν μπει στη ζωή, μισή, Ναι. Δηλαδή. Για, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πάντα με ενδιαφέρει και είχα ασχοληθεί και στι σπουδέ μου όπω και με την περιβαλλοντολογική λογιστική. Θα σα αναφέρω κάποια πράγματα και μετέπειτα όσον αφορά και στι θέσει τι οποίε θέλω όσο μπορώ και αν μου δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσω την πόλη και τον τόπο μου. Ε, πριν 7 χρόνια έκανα οικογένεια μαζί με την αγαπημένη μου σύζυγο Λία και έχω δύο παιδάκια, την okay. κόρη μου Άννα 6 και το γιο μου Κωνσταντίνο 3. Ε, από παιδί, να πω και κάτι πούμε, για τα χόμπι. Mm -hmm. ε, από παιδί μου άρεσε πάρα πολύ η λαϊκή παράδοση και η παραδοσιακή χωρή και ήμουν ε, και λίγο μετά τα μαθητικά μου χρόνια και στα φοιτητικά ακόμα. Στο Λύκειο Ελληνίδων Δράμας και ήμουν και χορευτής και στον Κρητικό Σύλλογο λόγω και σχέσεις που έχω με την Κρήτη, Κρήτη. λόγω του αγαπημένου, αγαπημένου μου παππού και καταγωγής ναι, ραδάμαθη κονδυλάκι. Ε, αυτά. Μάλιστα. Ε, εγώ θα ρωτήσω ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αυτή την εμπειρία, έχει φύγει, έχει σπουδάσει, έχει ασχοληθεί με τόσα πολλά και διάφορα. Τι τον κάνει να γυρίσει στη δράμα. Είπατε θέλω να στηρίξω, να υποστηρίξω την οικογένειά μου, να κάνω. Ναι, αλλά κάνετε μια ε, καινούργια οικογένεια εδώ. ήθελα να ξέρω οι υποδομέ, αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν ω τώρα την καθημερινότητα των δραμηνών, καλύπτουν τι ανάγκε μια νέα ε, οικογένεια, να πω. Ε, καινούργια οικογένεια είστε, ε, καλύπτονται οι ανάγκε, των σύγχρονων ανθρώπων έτσι όπως είναι μέχρι τα τώρα η δράμα Κοιτάξτε θα έλεγα δεν καλύπτονται ως άνθρωπος όμως και γι' αυτό οθήθηκα και στην κίνηση μου αυτή να κατέβω στην πολιτική και στον πολιτικό σκηνικό ως άνθρωπος μου αρέσει να κάνω αυτοκριτική και όχι mm -hmm. κριτική Ναι. είναι πολύ εύκολο για τον καθένα από εμά να κάθεται στη βόλεψη του καναπέτου και να λέει αν εγώ ήμουνα εκεί θα το θα, μπράβο <laughs> ε, <laughs> <laughs> Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρουμε ότι στη χώρα μας γενικότερα όλοι είμαστε καλοί προπονητές, διαιτητές, οτιδήποτε θέλουμε να είναι αυτό. Ε, σκοπός είναι όμως να αφήσουμε τη βόλεψή μας, να κατέβουμε κάτω, ε, να αγωνιστούμε με τους συνανθρώπους μας για τις ανάγκες και τις δικές τους, αλλά και τη βιλτιστή στη δικιά μας. Mm -hmm. Τρόμαζα από τότε που έχω κάνει οικογένεια, ουσιαστικά εκεί ήταν και το όλο θέμα το οποίο σκεπτόμουν, σκεπτόμουν και έλεγα σε, σε ποιο μέρος έχω φέρει και μεγαλώνουν τα παιδιά μου Όλοι πιστεύω, είτε είναι γονεί είτε όχι, θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά, τα δικά του και τα παιδιά των φίλων του και των συγγενών του σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον καθαρό, σε ένα περιβάλλον με σωστέ δομέ και υποδομέ, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά μα να αναπτύξουν τι δεξιότητέ του, να δουν τα θέλω του, αλλά κατά κύριο λόγο να μπορέσουν να έχουν ένα σωστό περιβάλλον βιώσιμο και να αναπτύξουν ε, τα θέλω τους. Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι που έρχονται μετά από εμά να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά του και να πετάξουν όσο πιο μακριά μπορούν. Και αυτό ναι. οφείλουμε εμεί να το κάνουμε με σωστέ υποδομέ, σωστέ δομέ και σαφέστατα ένα καθαρό περιβάλλον που πρέπει και οφείλουμε να ζούμε όλοι. Έχουμε μας. μία πίστα χωρί καλή και αυτό που καταλαβαίνω. Γιατί η απογείωση έτσι δεν είναι. Θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει ανοιχτού χώρου. Θέλει σκέψει. Γενικά όλα ανοιχτά να είναι. Σαφέστατα. Όταν να υπάρξουν. Αλλά εδώ μιλάμε για μία δράμα το 2023. Μία δράμα που έρχεται από πολύ παλιά και θέλει να έχει μία θέση και στο αύριο. Για να δούμε εσεί, οι νεότερε γενιέ των δραμηνών, πέρα από όλα αυτά. Τα οποία λέμε και είναι πολύ ωραία. Για να δούμε τι δυνατότητε υπάρχουν για να τα κάνουμε πράξη. Γιατί τα προγράμματα είναι ωραία. Τα όνειρα είναι και αυτά πάρα πολύ ωραία. <χω> Αλλά χρειάζεται, κύριε Δινάκη, αν δεν κάνω λάθο, και κάτι ακόμη, ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Σαφέστατα. Ναι. Θέλει καταρχήν θέληση. <χω> θέλει όρεξη, θέλει αγώνα, θέλει κόπο. <χω> ε έχω μεγαλώσει δίπλα στον παππού μου, τον Ραδάμα Θικοδηλάκη που σας ανέφερα και μας έχει μεγαλώσει με πολύ υψηλές ηθικές αρχές και αξίες. Μας, μας τις μεταλαμπάδευσε με τέτοιο τρόπο, ώστε είμαστε περήφανοι που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα και εγώ και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα ε, να αποτελέσουμε και εμείς πηγή έμπνευση τουλάχιστον για τα δικά μας τα παιδιά. Ε, θέλει όλα κόπη θέλει κόπο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Έτσι, ε, θέλει αγώνα και θέλει ανιδιοτέλεια. Σκοπό είναι να πάμε μπροστά, χωρί τα προσωπικά μα εγώ, να κοιτάξουμε το συμφέρον του συνόλου, να κοιτάξουμε πώ θα μπορέσουμε να κάνουμε του συμπολίτε μα ε, ευτυχισμένου, ευχαριστημένου. Βλέπω τα τελευταία 12 χρόνια συμπολίτε μου που έχουν χάσει το χαμόγελό του. Ε, θα συμπεριλάβω και τον εαυτό μου, γιατί πραγματικά. Ε, νομίζω η γενιά μας τα τελευταία 13 ναι. χρόνια, θα πω τουλάχιστον, ε, ζει τραγικέ στιγμέ. Ενώ ξεκινήσατε με άλλε πρωτογραφέ, ναι. έτσι, κυρία Τινάκη. Ε, Πρέπει Εγώ να... το 2007, ουσιαστικά που τελειώσα τι στρατιωτικέ μου υποχρεώσει, ξεκίνησα το... να δουλεύω, να, να εργάζομαι βασικά, γιατί δεν δουλεύω, εργάζομαι. Ε, από το 7 μέχρι το 9 έζησα πολύ λίγο, ίσα ίσα που μυρίστηκα, το τι ακριβώ γινόταν, και από εκεί και πέρα όλα ήρθαν. Τελείω τραβά. Mm. Και όχι μόνο για μένα, φαντάζομαι για όλη τη γενιά μα mm. και την προηγούμενη ακόμα, αλλά και την επόμενη. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο ίσω για μια γενιά που έχει μάθει σε τελείω διαφορετικά πράγματα, με τελείω διαφορετικό κόπο να κάνει κάποια πράγματα, στη, στο σημερινό περιβάλλον το οποίο ζήσαμε. Εμεί τουλάχιστον ω γενιά ε, θεωρώ ότι μάθαμε στα δύσκολα. Γιατί μόνο τα δύσκολα είδαμε και δεν είδαμε κάτι άλλο. Mm -hmm. Συζητώντα με πάρα πολλού ανθρώπου τη ηλικία μου, είτε επιχειρηματίε, είτε όχι, όλοι βιώνουμε την ίδια τραγικότητα. Έχουν όλοι όμω τι ίδιε δυνατότητε αντιμετώπιση, εκτίμηση τη κατάσταση και. Ε επίθεση απέναντι σε αυτήν. Γιατί αναφερθήκατε στι αρχέ και τι αξίε ε, με τι οποίε γαλουχηθήκατε από την οικογένειά σα. Και θέλω να, πι... να ρωτήσω, υπάρχει, ε, έχετε α... επαφή με αυτή την ομάδα την ηλικιακή που ναι, υπάρχουν αυτέ οι αξίε σε πολλούς από ε, από τα μέλη αυτής της ε, ηλικιακής ομάδας, μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε, δηλαδή να Στηριζόμενοι σε αυτέ τι αξίε, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Σωστό. Είπατε, ανιδιοτέλεια. Είναι μια λέξη που νομίζω ότι την έχουμε χάσει από το λεξιλόγιο μα και από, την καθημερινή, από τη σ, καθημερινή μα συμπεριφορά, έτσι δεν είναι. Πολλέ λέξει, όπω και η ευγένεια, Α, θα έλεγα. Ναι, αυτό, ναι. Η οποία θα έπρεπε να είναι, δηλαδή, το να πει μια καλημέρα σε έναν συνανθρωπό σου, άσχετα αν τον ξέρει ή όχι, το θεωρώ ότι είναι του Θεού. Ε, δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε απλά για να χαμογελάσουμε ένα τον άλλον και να πούμε καλημέρα που να το εννοούμε όμως, να έχεις καλή ημέρα. Ναι. Ε, Πιστεύω ότι υπάρχουν όμως ε, πάρα πολλοί κόσμος και ιδίω άνθρωποι της γενιάς μου που συναναστρέφομαι τουλάχιστον, όλοι έχουν τους ίδιους προβληματισμούς. Τώρα ε, κάποιοι θέλουν να αναμειχθούν, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ε, εγώ γενικά είμαι ρομαντικός και κατέβηκα ρομαντικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm -hmm. για, ε, γι' αυτό σας τα έχω πει, γιατί πιστεύω ότι άμα θέλουμε Σίγουρα μπορούμε να το καταφέρουμε. Ότι, να, ναι, οτιδήποτε ναι. θέλει ένα άνθρωπο, γιατί είμαστε το δυνατότερο όντου του ζωικού βασιλείου, το καταφέρνει. Και βρίσκει και το χρόνο και τη δύναμη και το κουράγιο. Για να πάμε να δούμε λοιπόν, θα καταφέρουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη. Θα καταφέρουμε να έχουμε μια ε, προσιτή ε, πόλη που να μπορούμε να κυκλοφορούμε δίχως προβλήματα. Όλοι, γιατί δεν είμαστε. Όλοι είμαστε δυνάμοι, άνθρωποι που θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια άμεσα ή έμεσα στο άμεσο λοιπόν, μέλλον. Να το πω χαριτολογώντα. Ναι. Ψηφίστε πόλη και ζωή και από την επόμενη μέρα που θα εκλεγούμε <laughs> θα δείτε <laughs> ότι θα ναι. κάνουμε πραγματικότητα τουλάχιστον αυτά <laughs> τα οποία λέμε. Για πείτε μας λέμε. πώς. 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 Καταρχήν ε, να σας πω είμαστε μια παράταξη που έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα και γραπτός. Ε, το γραπτό εγώ ξέρω ότι πάντα μένει. Καλό είναι να λέμε πράγματα, να τάζουμε χίλια δύο ε, και να μένουν στον αέρα. Ε, τα, τα λόγια μπορούν να ξεχαστούν. Τα γραπτά, ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο, η παράταξη Πολύ και Ζωή έχει κάνει ένα πρόγραμμα μεγαλόπνοο, αλλά πιστεύω και ρεαλιστικό. Ε, έχει ανθρώπου που συστρατευθήκαμε μαζί με τον Κυριάκο, το Χαρακίδι, οι οποίοι είναι πολίτε, όχι πολιτικοί. <χω> θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μα με όποιον τρόπο μπορούμε και μα ζητηθεί. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, αν τυχόν μα δώσει μα μας δώσουν οι συμπολίτε μα την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό και να το αποδείξουμε. Ε, του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους για εσά όμω ο δρόμο δύσκολο. Γιατί τα πέντε χρόνια μπορεί να λέμε κυλούν γρήγορα, αλλά για έναν ο οποίο προσπαθεί να εφαρμόσει, να, να αλλάξει νοοτροπίε, συνήθειε, του συνόλου, ε, νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο δρόμο. Τι είπαμε όμω πριν, ότι ναι. όλα κόπη κτώνται. Σκοπό είναι να έρθουμε συνειδητοποιημένοι εδώ πέρα, ναι. γνωρίζοντα τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε και να κάνουμε για την καλυτερεύση του συνόλου. Αυτή τη στιγμή, ε, και εγώ προσωπικά σα είπα πριν, κατεβαίνω πιο πολύ, όχι μόνο για να δώσω το παράδειγμα στα παιδιά μου, αλλά για να μπορέσω να δημιουργήσω ένα περιβάλλον σωστό ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά μου Μάλιστα. και αν θέλει ο Θεό και τα παιδιά των παιδιών μου. <σμόλυσες> Αλλά α, 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 αυτό γίνεται για τα παιδιά όλου του νομού, έτσι, όλης της πόλεις. Φυσικά, αυτό αφορά σε όλους, έτσι, ε... λογικό είναι, γιατί μία παιδική χαρά, ένα σχολείο σωστά δομημένο, ένας χώρος που να είναι καθαρός, νομίζω δεν τον γεύονται μόνο τα παιδιά του Πέτρου Δινάκη, έτσι δεν είναι. Ναι. Σαφέστατα και <laughs> αυτό <laughs> είναι ο σκοπός <laughs> μας κιόλας. Μάλιστα. Και για να δούμε τώρα τις προτεραιότητες που έχει ο Πέτρος Δινάκη σε σχέση πάντα ακολουθώντας το πρόγραμμα της παράταξης, ακολουθώντας τις νουθεσίες του Κυριάκου Χαρακίδη, βλέποντας τις ανά... Γιατί σίγουρα δεν όλα δεν περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα με τον Κυριάκο, Χαρακίδη και από εκεί και μετά τίποτα. Τι ανάγκε που εσεί εκτιμάτε ότι υπάρχουν και ω πρόσωπο και ω προσωπικότητα στην περιοχή μα. Κοιτάξτε, όπω σα είπα, αυτό εδώ πέρα είναι ένα οδηγό. Σαφέστατα είναι ένα ωραίο οδηγό, αλλά από εκεί και πέρα, σκοπό μα είναι να κάνουμε το ό,τι δυνατότερο. Οι προτεραιότητε οι οποίε. Θα έπρεπε να είναι όχι μόνο δική μου, αλλά και οποιοδήποτε υποψήφιο κατεβαίνει, mm. θα είναι η βελτίωση τη καθημερινότητά μα. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. αυτό. Γιατί η βελτίωση τη καθημερινότητα, καταλαβαίνω, είναι πολύ γενικό και ε, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει εκατοντάδε πράγματα. Αυτά τα οποία έχω ξεχωρίσει γενικότερα όσον αφορά για τη βελτίωση τη καθημερινότητα, εγώ ω Πέτρο, mm -hmm. ε, είναι σαφέστατα η συγκομιδή των σκουπιδιών. Μία καθαρή πόλη είναι. Αν μη τι άλλο, το λιγότερο το οποίο πρέπει να ζητάμε. Θα μπορεί να γίνει να, με ένα οργανωμένο σύστημα περισυλλογή και απόθεσης των απορριμμάτων, ε, το οποίο αναφέρεται και εδώ πέρα με χίλια, με χίλια δύο μέσα, είτε από τα καινούργια απορριμματοφόρα, από το πλήσιμο των ήδη υπάρχουν κάδων, το οποίο πηγαίνεις να πετάξεις τα σκουπίδια σου και, και συγχαίρεσαι να σηκώσει το καπάκι. Και δεν το λέω αυτό εγώ, όσων προσωπικά, πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτε μα αναφέρονται, το κομμάτι των αδέσποτων. Ε, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι όλη μου η οικογένεια από πάντα ήμασταν φοβερά φιλόζωοι. Στα σπίτια μας μπορεί να αυτή τη στιγμή η θεία μου η χαρά ας πούμε να ταΐζει 40 γάτες και δεν το λέω με... Το... <laughs> και μπορεί να είναι και λίγες. Ε, η φροντίδα, η πρόληψη, η περίθαλψη, το να, να εμβολιάζουμε και να στηρώνουμε όλα τα ζώα τα οποία... Ουσιαστικά και αυτοί οι συμπολίτε μα είναι. Το ότι δεν έχουν Mm. Ε, ομιλία να πούνε, να, να δεν έχουν τη δύναμη να ψηφίσουν δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους έχουμε παραγωνισμένους και να τα αφήνουμε στο έλεος. Έχουν ψυχές. Mm. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των αδέσποτων και είναι και από τα πιο κύρια πράγματα. Mm. Από εκεί και πέρα. Ε, όλοι βιώνουμε τις αυξήσεις τις οποίες έχουν γίνει ε, σε όλα τα είδη, από είδη πρώτη ανάγκη, προϊόντα, ε, δεν υπάρχει κάτι. Ε, σίγουρα πρέπει ο Δήμο να κοιτάξει να δώσει πράγματα στου συμπολίτε μα που έχουν φοβερέ ανάγκε. Η μείωση των τελών, δηλαδή όλε αυτέ οι αυξήσει οι οποίε έχουν γίνει στο νερό που πιστεύω δεν είμαι ο μόνο ο οποίο το βλέπω και ούτε το λέω από τσιγκουνιά. Να μην ε, πληρώσουμε το κάτι παραπάνω. Όχι. Αλλά αν τυχόν εγώ μπορώ σήμερα. Ε, πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτε συμπολίτες μπορεί. μας δεν μπορούν αυτές τις αυξήσεις Υπάρχουν. να τις κάνουν. Υπάρχουν προτάσεις στον λίγο χρόνο που... Θα σας πω, θα σας πω, υπάρχει γιατί θέλω να σας πω... Και... Ναι, τεκμηριωμένη πρόταση, πείτε και τι θέλετε να μας πείτε ακόμα. Όχι, θα σας πω ναι. και δύο ναι. ακόμα πράγματα ναι. και θα σας πω το κομμάτι το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, κοιτάξτε, σαν οικονομολόγος, σας είπα, πιο πολύ ασχολήθηκα με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, αλλά η κατεύθυνσή μου και έχω ασχοληθεί με την περιβαντολογική λογιστική, mm -hmm. όπω και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Υπάρχουν τρόποι και μηχανισμοί οι οποίοι μπορούμε να εφαρμόσουμε και να γίνουμε πρότυπο Δήμου. Να μπορέσουμε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σκουπίδια να, να μα δώσουν χρήματα πάρα, πάρα πολλά. Ξέρετε από πότε τα ακούμε, κύριε Τινάκη, αυτό. Το ξέρω. Σκοπό είναι όμω. Από το 1900 ε, τόσο. Και, και πάλι αργά το ακούσατε. Γιατί αυτά εδώ πέρα υπάρχουν, ε, υπάρχουν κράτη αυτή τη στιγμή που κάνουν εισαγωγή σκουπιδιών. Ναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην παραδειγματιστούμε από κάποια. Από κράτη, Δήμου, όπω θέλετε πείτε το, οι οποίοι εφαρμόζουν κάποιε πρακτικέ που βοηθάνε όχι μόνο το Δήμο του, όχι μόνο το περιβάλλον γενικότερα, που όλοι θα έπρεπε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι mm -hmm. με το κομμάτι περιβάλλον, γιατί όλοι ζούμε σε αυτό και εξαρτόμαστε από αυτό. Και το είδαμε κιόλα με όλε αυτέ τι καταστροφέ που γίνονται, η φύση εκδικείται. Ε, να μάθουμε και να τα εφαρμόσουμε εμεί ώστε να κερδίσουμε και εμεί ω Δήμο. Γιατί να μην δεν παραδειγματιστούμε από τον καλό να γίνουμε και εμεί καλύτεροι από αυτό που είμαστε σήμερα. Από αυτό θα πιαστώ, κύριε Δινάκη, και τελειώνοντα ε, από αυτό. Γιατί να μην παραδειγματιστούμε από το καλό για να γίνουμε καλύτεροι. Άρα μπορούμε. Και πείτε μα εσεί ότι θέλετε και να το κάνετε. Για να δούμε. Ε, σαφέστατα θέλω να το κάνω. Αν δεν θα το έκανα, δεν θα ήμουν εδώ μαζί σα. Γενικά, ο χρόνο μου, όπω καταλαβαίνετε, με δύο επιχειρήσει και δύο μικρά παιδιά, γιατί η κόρη μου είναι έξω, ο γιο μου είναι τρία, ε, αυτή Πολύ τη στιγμή ως. τρέχω πανικόβλητο. Αλλά ναι. ξέρω ένα πράγμα. Mm -hmm. Ω άνθρωποι, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το καταφέρνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μα σταματήσει αν έχουμε βάλει κάτι στο μυαλό μα. Και κατά δεύτερον, όποιο θέλει χρόνο τον βρίσκει. Αυτή τη στιγμή ναι. Και ίσω κάποιοι σχολιάζουν ότι πού θα πάει αυτό όταν έχει όλα αυτά τα πράγματα και τρέχει πανικόβλητο. Ε, πιστέψτε με, ο χρόνο βρίσκεται και είμαι διατεθειμένο να το κάνω. Αλλιώ δεν θα ήμουν εδώ πέρα και δεν θα έβγαινα κοντά σα και δεν θα εκτιθόμουν σε όλου του συμπολίτε. Αυτό ακριβώ. Δεν θα μπαίνετε στο ψηφοδέλτιο τη πόλη και ζωή για να διεκδικήσετε την ψήφο όλων. Κύριε Δινάκη, πάντοτε λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μπορούν να διδάξουν και να δώσουν το παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε ότι η νέα γενιά έχει και αυτή αυτέ τι δυνατότητε και σε πολλέ περιπτώσει μα προσπερνά. Να συνεχίσετε έτσι. Καλή επιτυχία σε αυτό που διεκδικείτε. Καλή επιτυχία Σας για το μέλλον τη δράμη. Πάρα πολύ. Φίλε και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.